πρωτοβουλία του Συλλόγου Διαβητικών Ιχείου, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας του Διαβήτη που είναι 14 Νοέμβρη, βγήκαμε σήμερα εδώ για να πραγματοποιήσουμε στους σιώτες και στις σιώτισες διάφορες μετρήσεις ζαχάρου. Ναι. Υπάρχει ανταπόκριση? Πάρα πολύ. Ο κόσμος έρχεται και μετριέται. Ξεκινήσαμε 11 η ώρα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 και αύριο πάλι το πρωί, 11 με 2, θα βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται εύκολα με δίαιτα κλπ? Είναι μια ασθένεια, χρόνια πάθηση, η οποία αν ακολουθήσω με τις οδηγίες των γιατρών, είναι μια ασθένεια που μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιοτική ζωή χωρίς να έχουμε τις επιπλοκές του διαβήτη. Οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και μπορεί να μας οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. Τόσο πολύ. Ναι. Οι επιπλοκές του διαβήτη είναι 6 από ό,τι μάθαμε, διότι μια πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι υπάρχει και 6η επιπλοκή, η οποία είναι στα δόντια των διαβητικών. Με περιοντίτιδα και χάνουμε τα δόντια μας. Αυτό είναι το 6ο. Η 6η πάθη. Οι άλλες είναι νεφρά, είναι αγγεία, είναι καρδιά, είναι μάτια. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Η πρόληψη. Η πρόληψη του διαβήτη είναι μια σωστή ενημέρωση. Όταν έχουμε σωστή ενημέρωση, προλαβαίνουμε τα πάντα. Ή να ξέρουμε τι έχουμε. Ναι, κάνοντας σήμερα αυτές τις μετρήσεις μέχρι τώρα, βρήκαμε 2 άτομα τα οποία είχαν αυξημένο ζάχαρο στο αίματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ένωση Καταναλωτών Χίου, η οποία σήμερα μας πρόσφεραν και αύριο το περίπτερό τους, για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη δράση μας.